Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στο νεότερο εργαστήριο Export Ready με θέμα marketing και διαφήμιση για επιτυχημένες εξαγωγές. Εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των εξωτερικών επιχειρήσεων και της προσπάθειας αναβάθμισης, αν θέλετε, βοήθειας που δίνουμε στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν ακόμα πιο πολύ την εξωστρέφειά τους. Και αυτό γιατί βλέπουμε και από τα μέλη μας αλλά και από τις τάσεις ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι λειτουργούν σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άρα πρέπει να προσαρμοστούν στις τάσεις και στις λειτουργίες ανταγωνισμού κυρίως των ξένων διεθνών εταιριών. Άρα να γίνουμε και εμείς ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Το όραμα, η αγορά της Ελλάδος είναι μια μικρή αγορά και η κρίση την έχει κάνει ακόμα πιο μικρή. Οπότε εταιρείες που έχουν μια δυναμική, έχουν προϊόντα ενδιαφέροντα, έχουν προϊόντα ανταγωνιστικά, στηρίζουν πλέον την επιβίωσή τους στο εξωτερικό και σε αυτές τις αγορές. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα βασικό μάθημα που πήραμε μέσα από την κρίση, ότι ουσιαστικά η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές παρά από την ελληνική. Σήμερα ερχόμαστε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα, μια επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί διεθνώς. Το θέμα δεν είναι αν έχει ανάγκη το marketing και διαφήμιση. Προφανώς και έχει ανάγκη το marketing και διαφήμιση. Το ερώτημα είναι πόσο marketing, ποιο marketing και ποια διαφήμιση, ποιος τρόπος στρατηγικής επικοινωνίας είναι αυτή που θα δώσει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το βασικό ερώτημα της σημερινής συζήτησης. Το marketing, όπως είπε και η κυρία Κουνέλα, βοηθάει στο σχεδιασμό, στην τιμολόγηση, στην προβολή, στη διανομή και καταλαβαίνουμε τις ανάγκες που έχει ο καταναλωτής. Όχι τι εμείς θέλουμε να παράξουμε, πόσο ο καταναλωτής θέλει να εκλάβει το προϊόν που εμείς έχουμε δημιουργήσει και να έρθουμε πιο κοντά στις δικές του ανάγκες. Βοηθάει όμως λίγο και την οργάνωση της εταιρείας να στήσει ένα κύκλωμα διανομής, ένα κύκλωμα ανάδειξης του προϊόντος σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές ιδιαιτερότητες και με διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες. Άρα, θα λέγαμε ότι είναι ο τρόπος διείσδυσης του προϊόντος και εμπειρίας που δίνουμε στον πελάτη μας. Έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε πραγματικά παραδείγματα, να είμαστε αρκετά πρακτικοί στις πληροφορίες που θα σας δώσουμε. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει και τους τρεις αυτούς ομιλητές, εξαιρετικούς ομιλητές. Η κυρία Κουνέλα τους παρουσίασε. Δεν θα μείνω λίγο στους τίτλους και στην εμπειρία τους, αλλά λίγο στην ουσία των τριών αυτών ομιλητών. Σίγουρα πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε τις στρατηγικές, τα συν και τα πλήν, τα ναι και τα όχι μιας στρατηγικής marketing, προώθησης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το από μένα, θα ήταν το ζητούμενο. Συγγνώμη, από τον πρώτο ομιλητή, τον Κυριάκο Κυριακόπουλο, από το ΑΛΜΠΑ. Έχουμε φέρει όμως και δύο τρόπους αγοράς της πιάτσας, αν επιτρέπετε, από προϊόντα που όλοι έχουμε δοκιμάσει και όλοι θέλουμε να έχουμε. Όλοι θέλουμε να κοιμηθούμε σε ένα στρώμα, σε ένα πάπλωμα κόκκοματ. Κοιμάμαι πάρα πολύ ωραία και αυτό πρέπει να το ευχαριστηθώ. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πώς μια εταιρεία έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια εικόνα, μια εμπειρία πελάτη σε ξένες αγορές που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Άρα το μάθημα εδώ είναι να καταλάβουμε πώς μπορούμε να καινοτομήσουμε και να διαφοροποιηθούμε σε αγορές πάρα πολύ ανταγωνιστικές και πάρα πολύ σύνθετες, με ένα προϊόν το οποίο έχει στα μάτια μας είναι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερο, αν μπορώ να πω. Ψάχνω να βρω τη λέξη, αλλά δεν μου έρχεται. Ένα δεύτερο παράδειγμα, και αυτό θα το παρουσιάσει η κυρία Νιώβη Παπαζότου από την εταιρεία Κόκκοματ. Το δεύτερο παράδειγμα, πραγματικό παράδειγμα από επιχειρήσεις είναι από την Κορίς φυσικά προϊόντα. Όλοι μας πάλι έχουμε, αν θέλετε, βάλει στο μυαλό μας ότι φυσικό προϊόν, φυσικό καλλιτικό, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, είναι Κορές. Δηλαδή, η λέξη Κορές έχει ταυτιστεί, είναι ένα από τις δύο πολύ μεγάλες ελληνικές μπράντες που στα δικά μας μάτια αλλά και στο εξωτερικό έχουν κατοχυρωθεί ως συνώνυμα της ποιότητας φυσικών προϊόντων προερχόμενη από μια μικρή χώρα, που έχει καταφέρει να φτιάξει μια δικιά της εικόνα, μια δικιά της ταυτότητα, να επιτεθεί σε ένα δικό της κοινό και να το κάνει αυτό διαφοροποιημένα από χώρες στο εξωτερικό. Άρα, ο κύριος Δρόσος θα μας μιλήσει για αυτήν την εμπειρία και πώς κατάφερε, επιτρέψτε μου, ένα προϊόν ελληνικής προέλευσης να πάει σε μια εντελώς διαφορετική αγορά της Ασίας και να έχει και εκεί μια ιδιαίτερα σοβαρή παρουσία. Και κλείνοντας, περιμένουμε από όλους σας να μας πείτε ερωτήσεις, παραδείγματα, απορίες. Οι ομιλητές είναι εδώ πιο πολύ για να σας μεταφέρουν την εμπειρία τους, να σας πούνε
να λύσουν απορίες. Οπότε στη διάθεσή σας, μετά από κάθε ομιλία, να ρωτάτε ό,τι απορίες έχετε. Να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι συνεχίζουμε την πολύ καλή προσπάθεια που κάνουμε στο Export Ready με τις επιχειρηματικές αποστολές. Σήμερα ολοκληρώνεται μια τριήμερη επίσκεψη στη Ζάμπια και στην Τανζανία. Δύσκολες αγορές στην υποσαχάρη Αφρική, αλλά πολλά υποσχόμενες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια που είχαμε και από μέλη μας, αλλά και από την η Πρεσβεία και το Κοινοτοπίο Εξωτερικών, τα πρώτα μηνύματα είναι ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές προοπτικές και ήδη κάποιες από τους συμμετέχοντες βρίσκονται αρκετά κοντά στο να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται συμφωνίες. Χώρες λοιπόν αυτές που ακούγονται εξωτικές ή μακρινές, όντως παρουσιάζουν αρκετές ευκαιρίες για μας. Το επόμενο ταξίδι είναι Φιλιππίνες και στο Χονγκ Κονγκ, 12 με 18 Οκτωβρίου. Πηγαίνουμε Μεξικό, Παναμά, Χιλή, τέλος Μαρτίου, 30 Μαρτίου με 8 Απριλίου. Συνεχίζουμε με τη Γαλλία 27 Απριλίου. Και έχουμε και στο ραντάρ μας εξαναβολής μια επιχειρηματική αποστολή στο Ιράκ. Ήταν να πάμε στο Ιράκ πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά λόγω των συνθήκων θεωρούσαμε καλύτερο να το αναβάλουμε έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς ως προς το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, Ιράκ, Ερμπίλ και τα λοιπά είναι μια περιοχή που βλέπουμε να έχει ζήτηση και ενδιαφέρον για εμάς. Άρα σας καλώ να συμμετέχετε σε αυτές τις αποστολές, σε αυτά τα εργαστήρια. Μπορείτε να μπείτε στο σελίδα μας να μαθαίνετε κάθε φορά τα νεότερα εργαστήρια, αποστολές ή επισκέψεις που κάνουμε, είτε στην κυρία Κουνέλα μετά να σας δώσει πιο πολλές πληροφορίες. Αυτά από μένα και περιμένω με μεγάλη χαρά να ακούσω τις ομιλίες. Ευχαριστώ πολύ.